εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες Θεοφόροι Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη, Ανέστη. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου πατέρες, εν Χριστώ αδελφοί και εν Χριστώ αδελφές, με τους λόγους του Αβά Ισαάκ του Σύρου, λόγοι ασκητικοί, όπου ο πατήρ Βενέδικτος, εξ Αγίου Όρους ιερομόναχος, έχει αποδώσει στην νεοελληνική αυτό το βιβλίο από όπου και διαβάζουμε, και το οποίο όσοι θέλουν εκ των αδελφών μπορούν να το προμηθευτούν από το μοναστηριακό kelari.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του μοναστηριού μας, και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο προς μελέτη. Όλα τα βιβλία που παρουσιάζουμε, αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Να αναφέρω επίσης την αγάπη σας ότι την Παρασκευή 12 Μαΐου το απόγευμα του 2023, φέτος δηλαδή, από εδώ, από το μοναστήρι του Τρικόρφου, από την Ιερά Μονή των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάροφ, θα προσκομίσουμε και θα φέρουμε το τίμιο ξύλο, τα Άγια και Ιερά Λείψανα του Αγίου Αυγουστίνου, προστάτη των νέων, της μητέρας του, της Αγίας Μόνικας, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και της Αγίας Ματρόνας της Αώματης. Θα μεταφερθούν όλα αυτά τα τίμια δώρα, θα μεταφερθούν από το μοναστήρι μας, από το Τρίκορφο, και θα τα φέρουμε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος του Βύρωνα, όπου θα παραμείνουν. Η υποδοχή θα γίνει το απόγευμα 6.30 η ώρα. 6.30 η ώρα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Βύρωνα, και θα παραμείνουν μέχρι και τις 28 Μαΐου, ημέρα Κυριακή το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία θα αναχωρήσουν. Αυτές τις ημέρες που θα ευρισκόμεθα στην Αθήνα, τις πρωινές ώρες αλλά και τις απογευματινές, θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα που έχει ο Ιερός Ναός, θα ευρίσκομαι εκεί για να βλέπω κόσμο, να σταυρώνω με το τίμιο ξύλο κάθε ημέρα με τη βοήθεια του Θεού, και πρώτα ο Θεός, να είμαι θεηγής, θα σταυρώνουμε τους πιστούς που θα προσέρχονται να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο αλλά και τα Άγια Λείψανα. Αυτές λοιπόν τις ανακοινώσεις είχα προς στιγμή να σας κάνω, και ότι με τη χάρη του Θεού συνεχίζεται το σαρανταλίτουργο εδώ στο μοναστήρι μας κανονικά μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Οπότε μπορείτε να στέλνετε στο blog γέροντασνεκτάριος.gr τα ονόματά σας, νεκρών και κοιμημένων και ζώντων. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μην ξεχνάτε και εσείς να προσεύχεστε για εμάς,
όπως και εμείς προσευχόμεθα για εσάς. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίζετε παντιοτρόπως και όπως μπορείτε το έργο και την Ιερά Μονή μας. Ας έρθουμε όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, εδώ στο βιβλίο «Λόγια ασκητική» του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Ο Άγιος Ισαάκ, θέλοντας να μας μιλήσει πώς επιτυγχάνεται η ένωσή μας με το Θεό, αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία θα τα διαβάσουμε και θα τα ακούσουμε. Θα πρέπει να αναφερθούμε και να πούμε ότι στόχος της ζωής μας, γενικά στόχος της ζωής μας, είναι ένας, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε φεύγουμε. Ένας είναι η ένωσή μας με το Θεό. Αυτός που ενώθηκε από αυτή τη ζωή με το Θεό έχει σίγουρη τη Βασιλεία του Θεού. Είναι σίγουρος ότι θα εισέλθει αβρόχης ποσή μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Από εμάς λοιπόν εξαρτάται το πώς θα επιτύχουμε τώρα την ένωσή μας με το Θεό. Και για να επιτευχθεί αυτή η ένωση με το Θεό, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα κοσμικά πράγματα, διότι αυτός που ασχολείται με τα του κόσμου σίγουρα δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τα πνευματικά. Του μένει πολύ λιγότερος χρόνος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω πολλές φορές μία μεγάλη διαφορά που είναι μεταξύ εγγάμων και μοναχών, δηλαδή των ανθρώπων που είναι παντρεμένοι, είναι αυτή η ευλογία που έχουν οι μοναχοί, που έχουν την ευκαιρία, δίνουν τη ζωή τους στο Θεό και καθημερινά ασχολούνται μετά του Θεού. Είτε προσεύχονται, είτε είναι στο διακόνημα, είτε είναι στο κελί τους, είτε οπουδήποτε βρίσκονται με το σχήμα τους, υπηρετούν το Θεό. Έχουν δώσει όλη τους τη ζωή στο Θεό. Εν αντιθέσει με αυτούς οι οποίοι είναι έγγαμοι, έχουν παντρευτεί, τι κάνουν? Θέλοντας και μη, πρέπει να ασχοληθούν για την οικογένειά τους με τα βιωτικά. Ιδιαίτερα αν έχουν γυναίκα, έχουν παιδιά που πρέπει να τα μεγαλώσουν, έχουν υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά τους. Έτσι όταν αυτοί εργάζονται, εργάζονται για την οικογένειά τους. Εργάζονται για να αφήσουν ένα σπίτι στα παιδιά τους. Εργάζονται για να αφήσουν μια περιουσία στα παιδιά τους. Ενώ εμείς δεν εργαζόμεθα για να αφήσουμε μια περιουσία σε κάποιον. Εμείς ό,τι κάνουμε πάει για το Θεό. Και γι' αυτό, επειδή δώσαμε 100% τα πάντα για το Θεό, γι' αυτό και απολαμβάνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών το 100% εξ όσων της μετοχής μας με το Θεό. Και όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, οι μοναχοί ή οι μοναχές φτάνουν στο 100%. Οι έγγαμοι δεν μπορούν να φτάσουν. Άντε με τα βίας, λέει, να πάνε στο 70%, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή ό,τι προσπάθεια και να κάνουν, το 70% δεν θα το περάσουν. Άρα αυτό σημαίνει μια ιδιαίτερη ευλογία που έχουν οι μοναχοί, και είναι λογικό να έχουν αυτή την ευλογία, διότι έδωσαν τα πάντα και τη ζωή τους για τον Χριστό. Όπως ένας μάρτυρας, ο οποίος του κόψαν το κεφάλι, έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό. Δεν αξίζει να απολαύσει της μεγάλης δόξας του Θεού και να πάρει το φωτοστέφανο των Αγίων? Πώς δεν το αξίζει, αφού θυσιάστηκε για το Θεό, μαρτύρησε για το Θεό? Το ίδιο και ο μοναχός είναι μία συνεχής, είναι ένα, ο μοναχισμός είναι ένα συνεχές μαρτύριο και μαρτυρία.
καθημερινά. Γιατί, διότι ο πόλεμος που έχει να κάνει είναι να κάνει με τον εαυτό του. Να προσπαθήσει να αλλάξει το χαρακτήρα του, να τον αλλοιώσει. Αλλοιώνεται εύκολα ο χαρακτήρας μας? Όχι, θα σας πω. Όχι, θα σας πω. Εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και του είπαν ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του, και ενώ ήταν καπνιστής αποφάσισε να κόψει για πάντα το τσιγάρο και το πέταξε τα πακέτα και μου λέει: «Γέροντα, δεν ξανακαπνίζω». Τον ξανασυνάντησα σήμερα. «Πώς πάει?» του λέω. «Άστα, γέροντα, ούτε 7 μέρες δεν μπόρεσα». «Υπέφερα», μου λέει. «Δεν κόβεται». «Νόμιζα», μου λέει, «ότι κόβεται». «Δεν κόβεται», μου λέει. Και λέω: «Και ο κίνδυνος της καρδιάς, και τι να κάνω», μου λέει τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αν ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος από ένα μικρό τόσο δά πραγματάκι που είναι το τσιγάρο και δεν μπορεί να το αποβάλει, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να κόψει τα υπόλοιπα πάθη του, είτε σαρκικά, είτε πνευματικά, είτε χαρακτηριολογικά, δηλαδή ο χαρακτήρας του, που ο χαρακτήρας του είναι ακόμα πιο χειρότερος, διότι προέρχεται από το DNA. Δηλαδή κληρονομώ το χαρακτήρα του πατέρα μου, της μάνας μου, του παππού μου. Πολλά χαρακτηριολογικά τα κληρονομώ κιόλας. Δεν είναι απλά δικά μου, και το ζήτημα είναι έχω να τα πολεμήσω και να μην τα αυξήσω αυτά. Ότι είναι άσχημο από το χαρακτήρα που πιθανόν πήρα από κάποιους συγγενείς μου μέσω του DNA. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αγώνας υπάρχει. Τι αγώνας υπάρχει. Και ο αγώνας αυτός γίνεται με μία σκοπιμότητα. Να καθαριστώ, να λευκανθώ, να γίνει φως η ζωή μου. Είναι αυτό που είπαμε ότι όταν ανάβουμε το κεράκι δεν το ανάβουμε ποτέ υπέρ υγείας μας. Δεν είναι το κερί υπέρ υγείας μας. Το κερί είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: να έρθει ο Χριστός που είναι το φως να φωτίσει το σκοτάδι της ψυχής μου. Να ενωθώ δηλαδή με το φως. Φώτισον Χριστέ μου το σκοτάδι της καρδίας μου. Η καρδιά μου είναι μες στο σκοτάδι. Φώτισέ την. Γιατί? Διότι όταν με φωτίσει και πέσει άπλετο φως μέσα στην καρδιά μου, βλέπω όπως βλέπω σε ένα σκοτεινό σπήλαιο. Αν έχω φως σε μια σπηλιά σκοτεινή, βλέπω τα πάντα μέσα. Βλέπω τι περιέχει η σπηλιά. Αν όμως δεν έχω φως ή έχω λίγο φως, δεν βλέπω και κινδυνεύω. Μπορώ να μπω μέσα στο σπήλαιο και να υπάρχουν οχές, να υπάρχουν άγρια θηρία, να υπάρχει κάποια αρκούδα. Δεν ξέρεις τι θα σε βρει μέσα στο σπήλαιο. Άρα λοιπόν το φως με διευκολύνει να δω τι έχει το σπήλαιο μέσα, η ψυχή μου δηλαδή, να την καθαρίσω και να γίνει και εκείνη φως. Για να επιτύχω μετά την ένωσή μου με τον Θεό. Να επιτύχω την ένωσή μου με τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όταν κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, που ο Χριστός είναι το φως, είναι αυτός που είναι πάνω στο κεράκι, τον οποίο επικαλούμε να μπει μέσα στην ψυχή μου αυτό το φως, και μπαίνει μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου πώς? Με τη Θεία Κοινωνία. Και τι λέμε αμέσως? Είδομεν το φως το αληθινό. Επιτέλους ήρθε το φως. Βλέπω πως όταν μας το κόβει η ΔΕΗ και είμαστε στο σκοτάδι, όταν μας ξανασυνδέσει φωνάζουμε ήρθε το φως. Το ίδιο λέμε και στη Θεία Κοινωνία. Είδομεν το φως το αληθινό. Καθαρίζεται λοιπόν η καρδιά μας
και αμέσως βαδίζουμε πλέον για τη θέωση, την ένωσή μας με τον Θεό. Και αυτός που ενώνεται από τώρα με τον Θεό είναι σίγουρο ότι έχει κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, τον παράδεισο. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας και των παντρεμένων και ημών των μοναχών και των μοναζουσών. Γι' αυτό ευρισκόμεθα στο μοναστήρι. Δεν ήρθαμε να κάνουμε διακοπές, ούτε δεν είχαμε τι να κάνουμε, ούτε δεν μπορούσαμε να βρούμε εμείς οι μοναχοί κάποια γυναίκα να παντρευτούμε. Είχαμε όλες τις δυνατότητες να τα κάνουμε όλα. Όμως τα αρνηθήκαμε όλα αυτά, γιατί κατανοήσαμε ότι είναι ματαιώτης. Και ο Θεός το βλέπει αυτό, το ότι θυσίασε στη ζωή σου, όπως ο μάρτυρας. Και γι' αυτό σου δίνει την ευλογία να πας στο 100%. Ενώ ο παντρεμένος δεν θυσίασε την κοσμική ζωή, θέλει να είναι και με τον Χριστό και μες στον κόσμο. Δεν το απαγορεύει και αυτό ο Χριστός όμως, αλλά λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος, θα φτάσει μέχρι τα 60-70. Μέχρι εκεί θα φτάσει. Δεν είδατε το διάλογο που έγινε μεταξύ του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Μεγάλου Παϊσίου? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ, και η μητέρα του η Αγία Ελένη, οι οποίοι απόλαυσαν όλη την κοσμική δόξα, όλο τον πλούτο, όλο το χρήμα, όλη τη δύναμη, αυτοκράτορες, Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Έτσι, Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο οποίος πήρε την έδρα από τη Ρώμη, ως Ρωμαίος αυτοκράτορ που ήταν, ενώ βασίλευε, κυβερνούσε στη Ρώμη, κάποια στιγμή λέει αλλάζω και πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη που πήρε το όνομά του και την ονόμασε Νέα Ρώμη, και αυτό ποτέ δεν του το συγχώρησαν οι Δυτικοί, γιατί υποβιβάστηκε η Ευρώπη. Η Δύση δεν του το συγχώρησε ποτέ αυτό, και γι' αυτό δεν θα δείτε κανένα όνομα Κωνσταντίνος στη Δύση, ούτε Καθολικοί ούτε Προτεστάντες. Κανένας δεν δίνει το όνομα Κωνσταντίνος, γιατί υποβιβάστηκε η Δύση. Πήρε όλη τη δόξα μετά η Ανατολή, με την καινούργια ρωμαϊκή, μάλλον με τη συνέχεια της ρωμαϊκής. Γι' αυτό και εμείς ονομαστήκαμε Ρωμιοί. Είμαστε Ρωμιοί πλέον. Το Room Orthodox. Έτσι λοιπόν, δεν θα βρείτε στη Δύση το όνομα Κωνσταντίνος σε κανένα παιδί, σε κανέναν μεγάλον. Έχουν φθόνο και μίσος κατά του μεγάλου Κωνσταντίνου, διότι τους υποβίβασε. Και γι' αυτό η Δύση φρόντισε να χαθεί η δόξα της Ανατολής. Φρόντισε όλα τα πατριαρχία μας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων, Αντιοχίας, Κωνσταντινούπολεως, όλη η Ρωμιοσύνη, η Ανατολική, να εξαφανιστεί κάτω από το Ισλάμ. Κάτω από το Ισλάμ. Και όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής αποφάσισε, τον άφησε η Δύση, για να χτυπήσει όλη τη δόξα της Ανατολής. Δεν το άντεχε αυτό που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όσοι αιώνες και περνάγανε, ζητούσαν τη δόξα πίσω, να την έχει η Ρώμη και η Δύση. Και γι' αυτό είπαν θα σας φτιάξουμε εμείς, και αφήσαν το Ισλάμ να καταλάβει και να εξαφανίσει εντός εισαγωγικών όλη αυτή τη δόξα την οποία είχε η Ανατολική Ρωμιοσύνη. Η Ανατολική
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και όταν ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, τα πήρε όλα, ξεκίνησε για τη Δύση. Αφού τελείωσε με τα Βαλκάνια, έβαλε μπρος να πάρει και τη Ρώμη. Την επόμενη ημέρα οι Ευρωπαίοι τον δηλητηρίασαν και πέθανε. Την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό δεν μπόρεσε ο Μωάμεθ ο Πορθητής να φτάσει ποτέ και να κατακτήσει τη Δύση. Βλέπετε, δεν είναι τίποτα το τυχαίο, και μέχρι σήμερα πλέον ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει όλη τη δόξα? Την έχει η Δύση. Και πού πειθαρχούν και ακούν όλοι? Στη Ρώμη πάλι. Βλέπετε, στον χριστιανισμό ο Πάπας Ρώμης απολαμβάνει το Βατικανό, τεράστια πάλι δόξα, αυτό που είχε και παλιά. Το πέτυχαν. Το πέτυχαν με τον τρόπο που το πέτυχαν. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Ο Μέγας λοιπόν Κωνσταντίνος, που απόλαυσε όλα αυτά και είχε όλη τη δόξα, λέει, αχ, του λέει στον Μέγα Παΐσιο, στον Παράδεισο, λέει, είμαι σε ένα μέρος και κάθομαι. Ωραία, δεν μπορώ να πω, απολαμβάνω τη δόξα του Θεού, αλλά τη δόξα που έχετε εσείς οι μοναχοί δεν την έχω εγώ, ούτε η μητέρα μου. Εσείς μπορείτε σε όποιο μέρος του Παραδείσου θέλετε, λέει, οι μοναχοί, να πηγαίνετε. Θέλετε να φτάσετε κοντά στην Αγία Τριάδα, πηγαίνετε. Θέλετε να πάτε κοντά στους Οσίους, πηγαίνετε. Θέλετε στα τάγματα των μαρτύρων, πηγαίνετε. Είστε ελεύθεροι, λέει, και κινήστε παντού. Ενώ εγώ, λέει, δεν μπορώ να φύγω από το χώρο που είμαι. Αν το γνώριζα, λέει, θα γινόμουνα μοναχός. Θα παράταγα όλη τη δόξα μου, όλο το βασίλειό μου. Θα παράταγα όλο το χρήμα, ό,τι είχα και δεν είχα τη δύναμη, και θα πήγαινα, λέει, να γίνω μοναχός σε ένα μοναστήρι. Αλλά δεν το γνώριζα. Τώρα, λέει, που ευρίσκομαι στον Παράδεισο, βλέπω ότι οι μοναχοί το πόσο δοξάζονται. Και από αυτό φαίνεται πάλι η δόξα των μοναχών. Το ότι κερδίζουν το 100%. Ενώ ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν παντρεμένος. Μέγας Κωνσταντίνος ήταν παντρεμένος όπως και η μητέρα του. Και δεν έγιναν μοναχοί. Έτσι λοιπόν έχασαν όλη αυτή τη δόξα που μπορεί να αποκτήσει δικαίως ένας μοναχός που δίνει όλη του τη ζωή και αγωνίζεται για την ένωσή του με το Θεό από αυτή τη γη. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και δεν πρέπει ποτέ ούτε στιγμή να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πρέπει η καρδιά μας να είναι πλήρους αγάπης. Διότι ο Θεός αγάπη εστί. Εάν δεν αγαπώ το συμμοναστή μου, εάν δεν αγαπώ τη συμμονάστριά μου, εάν δεν αγαπώ τους συνανθρώπους μου, τότε ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Και αν η συμπεριφορά μου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι προς τον πλησίον μου. Και γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι μας τι λένε, ότι η σωτηρία μας διέρχεται δια του πλησίον μας. Διέρχεται δια του πλησίον μας. Άρα λοιπόν, πώς φτάνω στην ένωση με το Θεό? Με όλους αυτούς τους τρόπους που έχουμε πει εδώ και στο κανάλι και υπάρχουν. Έτσι, σε πολλές ομιλίες μας αναλύονται πώς φτάνουμε και πώς μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Ας δούμε λοιπόν εδώ τώρα τι λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Θέλεις να ενωθείς με το Θεό με το νου σου και να αισθανθείς την γλυκύτητα που προέρχεται από την ένωση εκείνη η οποία δεν υποπίπτει στις σωματικές αισθήσεις?
Θέλεις να ενσταθείς, λέει, τη χαρά του παραδείσου, αυτοί που αισθάνονται οι Άγιοι, να ενώσεις τον εαυτόν σου, τον νου σου μαζί με το Θεό. Ακολούθησε την αρετή της ελεημοσύνης. Τι είναι η αρετή της ελεημοσύνης? Ακούστε, που προέρχεται από την αγάπη. Όχι την ελεημοσύνη που είναι ανταποδοτικό τέλος. Δηλαδή κάνω μια ελεημοσύνη γιατί μου είπε ο Χριστός να κάνω, οπότε βλέπω ένα παιδάκι στο φανάρι και το βοηθάω. Αλλά την ελεημοσύνη που θέλω και την κάνω γιατί αισθάνομαι τους άλλους αδελφούς μου. Και όπως όταν έχω ένα κατασάρκα αδελφό, μια κατασάρκα αδελφή, η οποία δυστυχεί, και εγώ έχω, δεν της δίνω ό,τι έχω και τη βοηθάω τον αδελφό μου ή την αδελφή μου σαν ελεημοσύνη, είναι ελεημοσύνη, αλλά δεν τη βοηθάω σαν ελεημοσύνη, τη βοηθάω γιατί είναι αδελφός μου και τον αγαπάω. Η αγάπη πρέπει να με κινεί και όχι το κάνε ελεημοσύνη γιατί θα σε ανταμείψει ο Θεός. Ο ελεών φτωχών δανείζει το Θεό, γίνεται και αυτό. Αλλά το κίνητρο εκεί δεν είναι αγάπη. Και το παν μες στην πίστη μας είναι η αγάπη. Δεν αγαπάς, ξέχνα το. Ό,τι και να κάνεις, ξέχνα το. Θα μείνεις τελικά μακριά από το Θεό της αγάπης. Θα μείνεις μακριά από το Θεό της αγάπης. Και γι' αυτό και η ελεημοσύνη σου πρέπει να γίνεται γιατί αγαπάς. Και αυτό έχω τονίσει και προς όλους και ευχαριστώ όλους τους αδερφούς που με την ελεημοσύνη τους βοηθούν το μοναστήρι μας. Πολλοί από αυτούς δεν μας γνωρίζουν καν. Ανταποκρίνονται όμως στο αίτημά μας και στηρίζουν και βοηθούν οικονομικά το μοναστήρι. Από τι το κάνουν? Από αγάπη. Στερούνται οι ίδιοι ή από το περίσσευμά τους στέλνουν. Και όσο περισσότερο στέλνεις, τόσο μεγαλύτερη ένωση κάνεις με το Θεό. Διότι δείχνεις την πηγαία αγάπη σου. Με τσιγκουνιά ελεείς. Τσιγκούνικα θα δεχτείς την αγάπη του Θεού. Τσιγκούνικα. Ελεείς με χαρά γιατί ελεείς, γιατί αγαπάς τους μοναχούς, τις μοναχές, τους συνανθρώπους σου, το κίνητρό σου είναι η αγάπη. Σε αυτόν που αγαπάς, συγχωρέστε με, και τα εσώρουχά σου του δίνεις. Βγάζεις τα ρούχα σου και του λες, αδελφέ μου, σε βλέπω γυμνό, ντύσου εσύ και ας μείνω εγώ γυμνός, θα βρω άλλα. Του δίνω το παν. Γιατί τον αγαπώ. Όταν δεν αγαπάω όμως κάποιον, μπορεί να κάνω ελεημοσύνη μόνο και μόνον επειδή το είπε ο Χριστός. Όχι γιατί τον αγαπώ. Και τι είπε ο Χριστός? Ότι δύο είναι οι μεγάλες εντολές. Αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Εάν εγώ δεν σας αγαπήσω σαν τον εαυτόν μου, και αν εσείς δεν με αγαπάτε σαν τον εαυτόν σας, και αν αναμεταξύ σας ο ένας δεν αγαπάει τον άλλον σαν τον εαυτόν του, τότε Θεός ουκ υπάρχει εν ημίν. Δεν υπάρχει Θεός ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει Θεός. Η αγάπη είναι αυτή που σφίγγει και μας ενώνει με το Θεό. Και η αγάπη αυτή πώς αναδεικνύεται? Μέσω της ελεημοσύνης. Είτε είναι οικονομική σε αυτή η ελεημοσύνη, είτε είναι όταν τρέχω, έχω το διακόνημά μου, τελειώνω το διακόνημά μου, έχω χρόνο και θα στερηθώ με το να κάτσω να ξεκουραστώ, να πιω 10 λεπτά ένα καφέ, και όταν βλέπω ότι ο αδελφός μου πνίγεται στο δικό του διακόνημα, δεν κάθομαι εγώ και πίνω καφέ και κουβεντιάζω.
στερούμε της δικής μου, θα έλεγα, ξεκουράσεως, και τρέχω να συνδράμω τον αδελφό μου, την αδελφή, άμα είναι γυναικείο το μοναστήρι. Αν εγώ πίνω τον καφέ μου και αράζω και λέω το έκανα το διακόνημά μου και είναι δουλειά του αλλουνού, τότε αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη φαίνεται στην πράξη. Γιατί κάτι θα στερηθώ. Και ο μοναχός δεν έχει χρήματα να στερηθεί, διότι είναι ακτίμων. Ο μοναχός τι θα στερηθεί? Άλλα πράγματα. Θα στερηθεί τον ύπνο του, την ξεκούρασή του. Θα στερηθεί άλλα πράγματα. Την προσευχή του ίσως, για να πάει να βοηθήσει τον αδελφό του. Αλλά και πάνω από την προσευχή είναι αυτή η βοήθεια, να ξέρετε. Το ότι σκέφτομαι τον αδελφό μου. Το ότι στέκομαι δίπλα του. Όπως κάνουν πολλοί που στερούν το χρόνο τους και πηγαίνουν στις φυλακές. Κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί. Πηγαίνουν στα νοσοκομεία και κάθονται με τις ώρες έναν άγνωστο άνθρωπο. Τον ξενυχτούνε. Τον καθαρίζουν, του κόβουν τα νύχια, τον κτενίζουν, τον περιποιούνται. Γιατί δεν έχει κάποιον που να τον βοηθήσει. Εάν αυτό το κάνει ο λαϊκός, πόσο μάλλον πρέπει να το κάνω εγώ. Και αυτό είναι ελεημοσύνη. Και αυτό είναι ελεημοσύνη. Και γι' αυτό μετά εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και λέμε «Σε ευχαριστώ αδελφέ μου που με βοήθησες». Γι' αυτό η βοήθεια μπορεί να είναι οικονομική, η βοήθεια μπορεί να είναι όμως το δόσιμο της ψυχής μου στον πλησίον μου. Όλο αυτό όμως το κίνητρο είναι η αγάπη. Αν είμαι ατομιστής και εγωιστής, κοιτάω την πάρτη μου, την ξεκούρασή μου, τον εαυτούλη μου, με ποιον θα κάτσω να μιλήσω, να πιω καφέ, να ξεκουραστώ και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Θα πάω στο καφενείο, θα πάω στην καφετέρια, θα πάω από εκεί και ας είναι οι άρρωστοι στα νοσοκομεία. Δεν με απασχολεί. Αυτά όμως όλα θα τα βρω μπροστά μου μια μέρα στη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό η ελεημοσύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα, η οποία προέρχεται, λέει, από την αγάπη όμως. Κίνητρο είναι η αγάπη, η οποία όταν βρεθεί μέσα σου, σου απεικονίζει εκείνο το Άγιο Κάλος, τον Θεό, ο οποίος είναι ο ίδιος η αγάπη, σύμφωνα με τον οποίον ομοιώθηκες. Τότε θα μέσα σου θα αισθανθείς τον ίδιο το Θεό, από τον οποίον πλάστηκες καθομοίωση. Θα αισθανθείς αυτό το μεγαλείο της χαράς μέσα σου, αυτή την πνευματική ειδονή, διότι τότε θα ενοικήσει εν ημίν ο Θεός. Τότε θα κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Η γενική αρετή της ελεημοσύνης, χωρίς τη μεσολάβηση καθόλου κανένα διάστημα καιρού, κάνει την ψυχή μέτοχο της θεότητος, με την ένωση της Θείας Δόξας. Η ελεημοσύνη που αμέσως, και έχουμε τέτοιους ανθρώπους που μας βοηθάνε, που τρέχουν αμέσως. Μόλις πω έχουμε αδελφοί μου αυτό ανάγκη, βοηθήστε, υπάρχουν από τους συνδρομητές του καναλιού άνθρωποι που την άλλη μέρα, για μην σας πω την ίδια μέρα, παρατάνε και στηρίζουν και βοηθούν το μοναστήρι. Και είμαι θα ευγνώμονες προς όλους αυτούς. Και κάνουμε και το 40 λίτουργο μέχρι τις 50 που είπαμε και μνημονεύουμε και τα ονόματά τους. Αυτό λέει, χωρίς να μεσολαβήσει κανένα διάστημα σκέψεως. Πώς να ενεργήσω, τι να κάνω, να το κάνω έτσι, όχι. Θυσιάζομαι αμέσως. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, δεν σκέφτομαι το τι θα στερηθώ εγώ. Εξάλλου, να τελειώσω λέγοντας ότι όλα όσα έχει ο άνθρωπος είναι μάταια, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον,
ότι δεν ακολουθεί τον τάφο είναι ψεύτικο. Μη μας ξεγελάσει ο διάβολος. Ούτε με δόξες, ούτε με πτυχία, ούτε με χρήματα, ούτε με τίποτα. Επέρχεται γαρ θάνατος και ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Έρχεται ο θάνατος και όλα αυτά τα εξαφανίζει. Όλα. Ήταν ένας βαθύπλουτος, το άκουσα τώρα στην Τουρκία αυτό, μας το είπε ο ξεναγός. Ένας βαθύπλουτος Τούρκος, ο οποίος αρρώστησε νέος και λέει στη γυναίκα του, παρότι είχε δύναμη, εξουσία, χρήμα, δόξα, πλούτο πολύ, λέει στη γυναίκα του, γυναίκα λέει πεθαίνω. Όταν πεθάνω θέλω να διαβάσεις αυτό το γράμμα που σου δίνω. Και ό,τι κάνει, ό,τι γράφω μέσα, να το κάνεις γυναίκα. Και αφού με θάψετε, θα ανοίξεις και το δεύτερο γράμμα, το δεύτερο φάκελο. Το πρώτο φάκελο θα τον ανοίξεις μόλις πεθάνω και φύγει η ψυχή μου. Το δεύτερο αφού με θάψουν μέσα στη γη. Και πράγματι πέθανε ο άνθρωπος. Ανοίγει το γράμμα η γυναίκα. Και τι της λέει? Ήταν ο άντρας, πέθανε στο νοσοκομείο, πιθανόν από καρκίνο και τα λοιπά. Της λέει η γυναίκα, είμαι με τις πιτζάμες την ώρα που πεθαίνω. Σε παρακαλώ να μου βάλεις κάλτσες τουλάχιστον. Να μου βάλεις κάλτσες. Να μην πάω στο χώμα χωρίς κάλτσες. Τα εθιμοτυπικά του Ισλάμ λένε στην ιστορία ότι δεν επιτρέπεται από την ώρα που πεθαίνει ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις ρούχο. Με πιτζάμες πέθανε, ξυπόλυτος πέθανε, θα φτύει έτσι στο φέρετρο. Πάει λοιπόν η γυναίκα του στον ημάμι και του λέει εκεί, του ημάμι, του χότσα, του λέει εδώ είναι η διαθήκη του γυναίκα του άντρα μου. Επιθυμία του τελευταία είναι να του βάλω κάλτσες. Αδύνατον κυρία μου. Αδύνατον. Μα να κάνω και κάποια δωρεά γιατί ήταν πλούσιος. Χρήματα πολλά. Μα δεν θα τίποτα. Θα πάει με τις πιτζάμες έτσι και ξυπόλυτος. Και έτσι ετάφη. Έτσι ετάφη. Όταν γύρισε στο σπίτι ανοίγει το δεύτερο γράμμα. Είδες γυναίκα, της λέει, ούτε τις κάλτσες μου δεν μπόρεσα να πάρω στην άλλη ζωή. Ούτε τις κάλτσες μου δεν άφησα να πάρω. Όλα αυτά που μαζέψαμε, κατάλαβέ το, σκόρπισέ τα και μοίρασέ τα σε λεημοσύνες, γιατί στην άλλη ζωή δεν παίρνεις τίποτα, ούτε τις κάλτσες σου. Και η γυναίκα του έκανε μετά μεγάλες ελεημοσύνες. Τι θησαυρίζεται λοιπόν θησαυρούς επί της γης? Πόσο μάταιος και ψεύτικος μπορεί να είναι ο λογισμός μας που ο διάβολος τον παίρνει και τον παρασύρει? Και εμάς ακόμα τους μοναχούς. Α, το φαγητό να ήταν καλύτερο. Α, εκείνο το κρεβάτι μου να ήταν καλύτερο. Το κελί μου να ήταν καλύτερο. Όλα είναι μάταια. Όλα είναι ψεύτικα. Όλα είναι. Απλώς ο νους σε παγιδεύει γιατί δεν είναι ενωμένος με το Θεό. Αν τον ενώσουμε με το Θεό βάσει της αγάπης και της ελεημοσύνης, θα αισθενόμεθα μέσα στην καρδιά μας τέτοια πληρότητα που σε σπηλιά να ζούμε ή σε καλύβα θα μας φαίνεται παλάτι. Δεν θα υπάρχει κενό μέσα. Οι άνθρωποι που αναζητούν δόξα, χρήμα, πτυχία είναι άδειοι. Είναι κενοί μέσα. Και νομίζουν ότι με αυτά θα γεμίσουν. Είναι φτωχοί, κακόμοιροι. Κακομοιριά τους τρώει.
Αυτό παθαίνουν. Και γι' αυτό αγωνίζονται να αποκτήσουν, να αποκτήσουν. Και τελικά είναι άπλιστοι. Δεν γεμίζει η ψυχή. Η ψυχή γεμίζει μόνον από Χριστό. Από την αγάπη. Έχεις αυτή την αγάπη. Μοιράζεσαι. Μια φρατζόλα ψωμί την έχεις και τη μοιράζεσαι. Με τον συνάνθρωπό σου. Το φτωχό. Αυτό που σου ζήτησε τη βοήθειά του. Ενώνεσαι με το Θεό. Όταν ενωθείς με το Θεό, έχεις την πληρότητα. Δεν σε ενοχλεί τίποτα. Ούτε θες και τίποτα. Και γι' αυτό πολλοί Άγιοι που διαβάζουμε ότι τρώγανε ένα αντίδρο, ούτε πίναγαν, ούτε δίψαγαν και κάνανε 20 μέρες να φάνε. Γιατί ήταν πλήρης. Αισθανόντουσαν πληρότητα. Ή βλέπατε άλλοι κοινωνούσαν και μετά τη Θεία Κοινωνία έκαναν μέρες να πιούν και νερό και φαγητό να φάνε. Γιατί τους γέμιζε ο Χριστός. Ο Χριστός μας λείπει. Ας γεμίσουμε με Χριστό και τότε θα καταλάβουμε τη ματαιότητα των υπολείπων ανθρώπων. Να λοιπόν ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μέσα από αυτό το βιβλίο Λόγια ασκητική που όπως είπα μπορούμε να το βρούμε στο μοναστηριακό κελάρι, στο ηλεκτρονικό κατάστημα .gr της μονής μας και να το μελετάμε. Είναι πραγματικά πολύ καλό πνευματικό βιβλίο που τι σας διάβασα 6 γραμμές σήμερα. Και είδατε αυτές οι 6 γραμμές μου έδωσαν ευκαιρία να σας μιλήσω περίπου 50 με 45 λεπτά. Αδελφοί μου, ας ακούσετε τη φωνή του Αγίου Ισαάκ, δεν είναι δική μου, είναι φωνή των Αγίων μας. Και θα δείτε ότι όσα λέγει αληθίεστη, είναι αληθινά. Αμήν. Να υπενθυμίσω δε στην αγάπη σας ότι από τις 12 του μηνός Μαΐου μέχρι και 28 Μαΐου θα ευρισκόμεθα με το Τίμιο Ξύλο να τα λείψανα των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνους, της μητέρας του, της Μόνικας, της Αγίας Μόνικας, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Αγίου Σεραφείμ του Σάρουφ και της Αγίας Ματρόνας της Αόματης, θα ευρισκόμεθα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βύρονος. Θα ευρισκόμεθα εκεί από την Παρασκευή 12 του μηνός, 6.30 ώρα το απόγευμα, θα γίνει η υποδοχή. Και μετά κάθε ημέρα θα σταυρώνουμε τους πιστούς το πρωί και το απόγευμα με το Τίμιο Ξύλο, ώστε να θεραπεύονται και να παίρνουν δύναμη πνευματική αλλά και σωματική για κάθε ασθένειά τους. Όλοι μαζί. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν.